όχι απλά έχουν νεκρώσει τα πάντα. Προσέξτε, είναι η δεύτερη απεργία μετά την πρώτη απεργία που έγινε 19 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσουν επόμενες απεργίες, οι οποίες τώρα στο εξής θα είναι κυλιόμενες. Δηλαδή δεν θα είναι μιας μέρας, θα είναι δύο ή τριών ημερών. Μιλάμε δηλαδή για εξόντωση της κοινωνικής λειτουργίας των θεσμών συσσαγωγικά, διότι οι απεργοί έχουν ένα φοβερό μέτωπο, φοβερή μαζικότητα. 1 εκατομμύριο κόσμος το λιγότερο μαζεύεται σε αυτές τις εκδηλώσεις και αυτά που σας λέω είναι ποσοστά από τις εφημερίδες, δεν είναι δικές μου αναλύσεις. Πρόκειται για φοβερή μαζικότητα και φοβερή τονικότητα. Γι' αυτό και η καταστολή, όπως πολύ σωστά είπατε, υπήρξε και θα συνεχιστεί. Η οποία όμως καταστολή είχε αναγγελθεί κάποιους μήνες νωρίτερα, όταν ο κύριος Μακρόν είχε βγάλει στην εφημερίδα τα νέα, ας το πούμε, τάγκς καταστολής, τα οποία έφερνε από τη Γερμανία. Α, μάλιστα. Τόσο καλά. Τόσο καλά, ναι. Θέλω να πάμε στο βάθος εδώ, του τι συμβαίνει πραγματικά, διότι η Γαλλία είναι μια εικόνα είτε από σκηνές προσεχώς, είτε από σκηνές που ήδη διαδραματίζονται και σε άλλες πρωτεύουσες, μη εξαιρουμένων και των πανευρωπαϊκών Βρυξελών. Θέλω να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι πια βρισκόμαστε σε οριακές καταστάσεις σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται οι κοινωνίες στην Ευρώπη το ρυθμό που δίνουν οι πολιτικές τους τάξεις. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής. Στον Νταβός, άμα είδατε αυτά τα οποία συζητήθηκαν, έχουν επίγνωση οι ολιγαρχίες, οι ολιγαρχίες οι παγκόσμιες, τις παγκοσμιοποίησης δηλαδή, έχουν επίγνωση ότι δημιουργούν κοινωνική οξύτητα. Διότι το είπανε, και ο Κλάους Σβάμπ το είπε και όλοι οι άλλοι, είπανε ότι δεν γίνεται να προχωρήσουμε αν δεν υπάρξουν άγριες κοινωνικές εντάσεις. Άρα έχουν επίγνωση. Ένα αυτό. Δύο. Στη Γαλλία. Πάμε στο συνταξιοδοτικό. Στο συνταξιοδοτικό. Δεν είναι, όλοι νομίζουν ότι το συνταξιοδοτικό θα αποφασίσουν στο 62, 63, 64, 65 και θα λυθεί το θέμα. Δεν είναι εκεί. Έχουμε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, η αξιοπιστία του Γάλλου Προέδρου. Η αξιοπιστία του Γάλλου Προέδρου είναι στα χειρότερα της. Δεν έχει υπάρξει άλλος Γάλλος Πρόεδρος με πιο χαμηλά ποσοστά, πιο χαμηλά και από τον Ολάντ, κάτι το οποίο δεν θεωρείται απροσπέραστο στο παρελθόν, διότι ο κύριος Μακρόν, σαν ένα γνησιότατο παιδί της παγκοσμιοποίησης, κοροϊδεύει ασταμάτητα το γαλλικό λαό, αλλάζοντας συνέχεια προτάσεις, ιδέες γύρω από το ίδιο θέμα. Σε σημείο οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μάθει με μια πολιτική, αν θέλετε, συνείδηση σταθερότητας, δηλαδή ό,τι πεις προεκλογικά να το εφαρμόσεις μετεκλογικά, έχουν μεγάλη παράδοση σε αυτό, έχουν ζαλιστεί και έχει χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο Μακρόν και στους Γάλλους. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος λέει, το συνταξιοδοτικό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πρόβλημα. Πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα? Στο ότι ο κύριος Μακρόν δεν είναι μόνο η χρονολογία, είναι ότι κόβει όλα τα όποια τελευταία επιδόματα έχουν μείνει στο κράτος πρόνοιας. Το οποίο κράτος πρόνοιας θεσπίστηκε από τον Ντεγκόλ για να προστατεύσει το δημογραφικό και τις γεννήσεις, να βοηθήσει δηλαδή την οικογένεια, τη γαλλική, μετά τον πόλεμο. Αυτό το κράτος πρόνοιας έχει αλλάξει κατά περιόδους, αλλά είναι βασικό ουσιαστικό της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας. Τώρα που έρχεται η παγκοσμιοποίηση, βάλει εναντίον του κράτους πρόνοιας, με αποτέλεσμα ακόμη και τα μικρότερα επιδόματα να απειλούνται από μείωση έως εξαφάνιση. Άρα μαζί με το συνταξιοδοτικό έχουμε και αυτό. Ρωτάει εδώ ένας φίλος, σας διακόπτω όταν έχω παρεμβάσει ακροατών που πρέπει να αποσαφηνίζετε μερικά πράγματα. Θα ήθελα, λέει, να ρωτήσω, καλημέρα στον κύριο Δαβέτα και καλό μήνα. Θα ήθελα να το ρωτήσω, λέει ο Νίκος, αν στις μαζικές πράγματι αυτές κινητοποίησης του κόσμου στη Γαλλία μετέχουν μόνο οργανωμένες ομάδες συνδικάτων, συντεχνιών ή υπάρχει και η αυθόρμητη συμμετοχή πολιτών ανεξαρτήτως επαγγελματικής, κοινωνικής και ιδεολογικής τοποθέτησης. Πολύ ωραία το είπε ο Νίκος, θα έφτανα και εκεί, αλλά αφού το στέλνει ο Νίκος θα το πω τώρα, μεγάλη μου χαρά. Συμμετέχουν για πρώτη φορά όλα τα συνδικάτα οργανωμένα, όλα. Έχουμε δηλαδή ένα μέτωπο φοβερό από τα συνδικάτα, ως τα οποία ούτε και το μικρό, το πιο αιρετικό, ας το πούμε, συνδικάτο δεν απέχει. Ένα αυτό, ενιαία γραμμή. Παρά τις μικροτυπικές διαφωνίες. Δεύτερον, έχουμε και μαζικό κόσμο. Έχουμε και αυθόρμητους ανθρώπους. Έχουμε δηλαδή μια κοινωνία σεβρασμό
και οργανωμένοι και ανοργάνωτοι. Και έχουμε και εκ νέου πλέον επιστροφή, σταθερή επιστροφή των κίτρινων γυλαίκων. Τα κίτρινα γυλαίκα, για να απαντήσω και στον Νίκο και σε εσάς και σε όλους, δεν είναι πλέον μία μόνο πραγματικότητα. Γίνεται concept. Προσέξτε, γίνεται μία, αν θέλετε, πνευματική κοινωνική, επίτηδες το λέω, πνευματική κοινωνική αντίδραση. Γίνεται σύμβολο τα κίτρινα γυλαίκα. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος κίτρινο γυλαίκο, κάποιος φοράει κίτρινο γυλαίκο και πηγαίνει εκεί. Άρα το κίτρινο γυλαίκο έχει πάρει μια συμβολική πολιτική διάσταση στην γαλλική κοινωνία και έχουμε από τη μία είναι ο φόβος και ο τρόμος του Μακρόν, διότι επανειλημμένα έχω γράψει δημοσιογράφοι ότι ζει με την αιμονή του φόβου των κίτρινων γυλαίκων, της επιστροφής τους, και από την άλλη είναι το ιδεολογικό χρωματικό πρόσημα όλων αυτών οι οποίοι μαζεύονται. Οργανωμένοι και ανοργάνωτοι και οι οποίοι είναι η γαλλική μεσαία τάξη για να φωνάξει ένα βροντερό όχι στη διάλυσή της, ένα όχι στην παγκοσμιοποίηση, ένα όχι στην ολιγαρχία, ένα όχι στην μαζική αδικία που γίνεται απέναντι στους αδυνάτους και στους φτωχούς. Άρα κύριε Δαβέτα, η ανάλυση που γίνεται από κάποιους αναλυτές στην Ελλάδα, όπου ο Μακρόν εμφανίζεται ως ο μόνος πόλος αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νέος οραματιστής της Ευρώπης, στη Γαλλία τα ακούνε Βερεσέ, αυτό μου λέτε. Όχι μόνο Βερεσέ, αλλά είναι τελείως λάθος. Οραματιστής της Ευρώπης ο Μακρόν δεν είναι. Ο Μακρόν είναι, και καταθέτω την προσωπική μου άποψη, ένας έξυπνος διαχειριστής στην Ευρώπη των συμφερόντων της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Μακρόν. Στην Ελλάδα θέλουν πάντοτε οι Έλληνες πολιτικοί να φτιάχνουν ωραίες αφηγήσεις, story. Mm-hmm. Και έχουν φτιάξει το story του Μακρόν, επειδή ο Μακρόν έχει μια θετική πολιτική στην εξωτερική πολιτική της Γαλλίας. Αλλά επαναλαμβάνω, η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας έχει συνάδει με τα συμφέροντα της Γαλλίας. Μπορεί να συμπίπτουν με την Ελλάδα, αλλά είναι τα συμφέροντα της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο τα οποία υπηρετεί ο Μακρόν. Σωστά. Μου λένε εδώ, μήπως λοιπόν, κύριε Δαβέτα, πρέπει να το αντιπαραβάλουμε αυτό με το τι συμβαίνει στη χώρα μας κατά κανόνα και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε εμείς ως λαός και η κοινωνία στον πάτο των αντιδράσεων. Άλλος φίλος εδώ, ο Δημήτρης, μου λέει, εδώ λέει, στο Ηράκλειο κάνει γεσέ η μερίδα για τον κατώτατο μισθό. Η μερίδα ή θα έπρεπε να τρίζουν και τα πλακάκια τώρα? Μάλλον θα έπρεπε να τρίζουν και τα πλακάκια, για να πάρω, ξεκινήσω από το τέλος. Το πρόβλημα με την Ελλάδα, όποτε έρχομαι και παρατηρώ, είναι το εξής. Έχω την εντύπωση ότι οι πολιτικές αντιδράσεις μένουν στα λόγια, σε συζητήσεις φίλων και ή σε κάποιους νεολαίους οι οποίοι πολύ, ας το πούμε, έραση τεχνικά βγαίνουν να αντιδράσουν. Ή στο Facebook. Και γι' αυτό λέω, με σιγουριά. Καθόμαστε και με σιγουριά βρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι αυτό πολιτική. Πολιτική είναι να βγεις στον δρόμο και να συγκρουστείς. Αυτό κάνουν στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχει όχι μόνο ιστορία. Υπάρχει συνείδηση του προβλήματος. Οι Γάλλοι απειλούνται. Απειλούνται από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Απειλούνται από την οικονομία. Τρία είναι τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει ο Μακρόν και τα οποία, όπως με ρωτήσατε εξ αρχής, φτάνουμε τώρα, συνδέονται με το συνταξιοδοτικό. Ποια είναι τα προβλήματα? Το ένα είναι η ασφάλεια. Παραμένει μεγάλο πρόβλημα ασφάλεια στη Γαλλία. Mm-hmm. Επανειλημμένα, όποιος δει στις εφημερίδες ή ακούσει ειδήσεις, θα δει πολλά περιστατικά σκληρής βίας στους δρόμους, στο μετρό. Τέτοια περιστατικά. Μιλάω για καθημερινή βία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το δεχτεί πλέον ο Γάλλος. Έχει αρχίσει και νοσταλγεί την εποχή Σιρά και Μιτεράν. Τελείως. Κυριολεκτικά. Ή περισσότερο την εποχή Ντεγκόλ. Γι' αυτό έχουμε φοβερή επιστροφή του Ντεγκόλ σαν ιδεολογία και σαν σύμβολο πλέον στη γαλλική κοινωνία. Άλλο περιστατικό είναι το μεταναστευτικό. Δεν μπορεί να δώσει λύση ο Μακρόν. Έβγαλε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο για να προστατεύσει τη γαλλική κοινωνία για το μεταναστευτικό. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα κατηγορήθηκε τότε ότι κάνει την ατζέντα της Λεπέν. Στην πράξη δεν κάνει τίποτα. Όλοι οι παράνομοι έχουν καταφέρει να μπουν μέσα και να βρουν διάφορους τρόπους τυπικούς, είτε από αδιαφορία είτε από μικρές πορτούλες, όχι μόνο να μπουν μέσα όντας μη νομιμοποιημένοι, αλλά να φέρουν και την οικογένειά τους. Με αποτέλεσμα να εξεσκοθεί ο κόσμος και να λέει εδώ πέρα σταδιακά και πονηρά ο κύριος Μακρόν διαλύει τη γαλλική κοινωνία και τη γαλλική ταυτότητα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης, έχει δίκιο ο κύριος Δαβέτας, ο ΣΒΑΠ τα είχε πει,
η νεοφεουδαρχία της παγκοσμιοποίησης δεν θέλει πρόνοια και κοινωνικό ιστό, δεν θέλει οικογένεια, δεν θέλει φύλλα, δεν θέλει ιδεολογίες. Αν σπάσει η Γαλλία, χάνεται το ευρωπαϊκό ιδεώδες και τα κεκτημένα. Ο Μακρόν είναι μάλλον άνθρωπος των τραπεζών, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, αλλά πάντα σε βάρος του ανθρώπου. Τι λένε λοιπόν σήμερα, λέει, παιδιά, ησυχία. Η νοικοκυρέα και καλά η μεσαία τάξη δεν θέλει ακρότητες. Δεν θέλει ξεσηκωμούς. Καθυλωμένοι δηλαδή να υπομένουμε τα πάντα στο όνομα της πολιτικής ορθότητας. Και ο φίλος μου, εδώ πέρα ο Δημήτρης, μου λέει: βία και καταστολή. Ξεχάσατε την κλούβα των ΜΑΤ μέσα στο παγνί προχθές που ήρθε υπουργός. Αυτά γίνονται, λέει, παντού. Ναι, στη Γαλλία είναι πάρα πολύ έντονα, γιατί υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει μια μαζική αντίδραση. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια νέα πολιτική η οποία χαράσεται. Μέχρι τώρα τα μαζικά κινήματα είχαν κάποιον ο οποίος τα πατρονάριζε. Είτε από την αριστερά, είτε από τη δεξιά, ή δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ και τα συνδικάτα που είναι μπροστά, ουσιαστικά δεν πατρονάρουν. Έχουμε μια λαϊκή οργή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απέναντι στην εξουσία έχει αλλάξει η τακτική και η στρατηγική της λαϊκής οργής. Μέχρι τώρα η λαϊκή οργή στόχευε μέσω των φορέων που την καθοδηγούσαν την αλλαγή της εξουσίας. Δηλαδή θα χτυπήσουμε την εξουσία, θα την πάρουμε και θα εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό το σύστημα εκ της πράξεως βιωματικά βλέπουν ότι δεν λειτουργεί. Άρα τι κάνουνε? Αφήνουν την εξουσία έτσι όπως είναι και επιτίθονται όλοι στο να ακυρώσουν τα νομοσχέδια τα οποία πάνε να περάσει, ας το πούμε, η εξουσία. Και το έχουν καταφέρει με δύο τρόπους. Πρώτον, με τις λαϊκότατες και μαζικότατες κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι αποφασισμένες και δεν φοβούνται τις επεμβάσεις της αστυνομίας. Και δεύτερον, μέσα από τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες κατάφεραν να ψηφίσουν πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ο Μακρόν να έχει μόνο σχετική πλειοψηφία και να μην μπορεί να περάσει πλέον καθαρά κανένα νομοσχέδιο, παρατείνοντας ή μάλλον περιμένοντας χέρι βοηθείας από το κόμμα το παλιό. Το δεξιό παλιό κόμμα που έχει φτιάξει ο Σαρκοζή, τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι όμως, αν δεν προσέξουν, ήδη τώρα στο συνταξιοδοτικό πάνε να τον στηρίξουν, το 7% που πήραν τις βουλευτικές θα φτάσει 5, 4, 3, απειλούνται όπως το σοσιαλιστικό, το οποίο έχει φτάσει, παρακαλώ, στο 1,2. Το άλλοτε κρατεό κόμμα του Μιτεράν, λέει εδώ... Ο φίλος ο Κώστας από τη Μασσαλία. Μαζικότητα και διαδηλώσεις απεργίες, αλλά μεγάλη αποχή στις εκλογές. Τι ερμηνεία του δίνει? Ναι, θα σας πω την ερμηνεία. Η αποχή που είχαμε στις εκλογές ήταν κυρίως και στο βουλευτικό, αλλά κυρίως στο προεδρικό. Γιατί τότε ο Μακρόν χρησιμοποίησε μια στρατηγική ψυχολογική. Είπε το εξής: επειδή βλέπει ότι το να κατηγορήσει τώρα τη Λεπέν σαν ακροδεξιά δεν περνάει το επιχείρημα αυτό. Ο κόσμος έχει καταλάβει και δεν ταυτίζει πλέον τη Λεπέν με την ακροδεξιά. Υπάρχει ερώτημα. Η πολιτική, αν θέλετε, ριζοσπαστική δεξιά, η οποία Λεπέν έχει κάνει κέντρο, στροφή προς το κέντρο και προς την τσέπη των Γάλλων. Άρα έχει αλλάξει και η ίδια πολύ μεγάλη πολιτική τον τελευταίο καιρό. Εδώ μου λέει φίλος, ποιος είναι πιο δεξιός, ο Μακρόν ή η Λεπέν? Στην πράξη. Στην πράξη ο Μακρόν. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει διοικήσει η Λεπέν. Δεν έχει διοικήσει. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Γιατί πρέπει να διοικήσει, να δούμε κάποιο στην πράξη. Πώς θα πει, διαβάζει ο Σάκος εκεί, μπροστά στα παραμύθια της χαλιμάς εξουσίας. Βέβαια. Να τελειώσω μόνο αυτό να σας εξηγήσω είναι το εξής. Οπότε, τι έχουμε τώρα? Ο Μακρόν είχε πει τότε στις προεδρικές για να κερδίσει, μην ψηφίσετε Λεπέν. Διότι η Λεπέν δεν έχει αυτό που το ονομάζουμε την καλή διαπίστευση από τις διεθνείς αγορές. Εάν τις διεθνείς αγορές λοιπόν κάνουν ένα μπλόκο, μια απομόνωση της Γαλλίας, κινδυνεύουν τις συντάξεις σας. Και είχαμε το εξής φαινόμενο. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ψήφισαν πάντοτε Λεπέν, ξαφνικά να σταθούν και να ψηφίσουν Μακρόν και να βγει πρόεδρος. Πάει να κάνει το ίδιο τώρα. Δηλαδή, τι λέει τώρα? Λέει, αν συνεχίσετε να με ζορίζετε, αυτό το ξανά είπε πάλι προχθές. Αν συνεχίσετε να με ζορίζετε, θα διαλύσω το κοινοβούλιο και πάω για εκλογές. Αυτό είναι ένα ρίσκο. Όλοι θα πούνε, μα τι πάει να κάνει? Θα ξαναβγεί αντιμέτωπο στη Λεπέν και η Λεπέν θα πάρει περισσότερο κόσμο από τον προηγούμενο. Τι πάει να κάνει? Πάει να ξανακάνει το ίδιο στρατηγικό κόλπο. Δηλαδή, να πει, να φέρει τους Γάλλους μπροστά στο εξής στοιχείο. Ορίστε κύριε, δεν με θέλετε? Τι μένει? Η Λεπέν. Ορίστε.
Πάρτε τη Λεπέν. Αναλάβετε και το χρέος όμως των συντάξεων. Αναλάβετε και το χρέος των απειλών που θα δώσουν οι ισχυρές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Άρα αποφασίστε. Μακρόν ή τάγκ, συσσαγωγικά. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτός ο παραλληλισμός. Μια ερώτηση για τον κύριο Δαβέτα από το Γιάννη από την Αθήνα. Ο Όσβαλντ συνδέθηκε στην ενότητά του με τον εθνικό σοσιαλισμό. Το έργο του όμως, η παρακμή της Δύσης, θεωρείται ένα από τα αξιολογότατα του χώρου της ιστορίας. Εκτιμά ο κύριος Δαβέτας ότι διάγουμε αυτή την παρακμή? Κοιτάξτε, αν, για να διάγουμε μια παρακμή, πρέπει να έχουμε το πρότυπο μιας εικόνας ακμής που έχουμε ζήσει. Αλλιώς δεν μιλάμε μια παρακμή. Για να έχουμε ζήσει λοιπόν μια ακμή, αν θεωρήσουμε ότι η ακμή είναι τα χρόνια της δεκαετίας από το 60 μέχρι το 80, αυτή είναι η 20ετία που θεωρείται η περίοδος, ας το πούμε, του οπτιμισμού, της αισιοδοξίας, γιατί τότε οι άνθρωποι προχώρησαν στην οικονομία, σε πολλά θέματα, κάνουν δηλαδή και άλματα θετικά στην επιστήμη, στην τέχνη, σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε ναι, είμαστε σε παρακμή. Αλλά πρέπει να καθορίσουμε τι είναι η ακμή. Mm. Ποια είναι η ακμή? Ποια είναι αυτή η λέξη κλειδί, η ευδαιμονία για την οποία οι άνθρωποι αγωνίζονται? Την είχαμε ποτέ? Και ποια ήταν? Ή ήταν απλά ένα όνειρο γύρω από το οποίο, στην αναζήτηση του οποίου είμαστε σε διαρκή σύγκρουση? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε μια περίοδος, 20ετίας, η οποία ήταν αυτό που ονομάζουμε η περίοδος του οπτιμισμού. Τότε που στην Αμερική υπήρχε η pop art στην τέχνη, τότε που οι αγορές ήταν πολλές θετικές απέναντι στην τέχνη, στην επιστήμη, σε όλα αυτά, ήταν ένα πρώτο βήμα. Δεν ήταν το τέλειο, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα. Αν το θεωρήσουμε αυτό, σίγουρα σήμερα είμαστε παρακμή. Άλλος φίλος, ο Βασίλης, λέει: άρα, κύριε Δαβέτα, οικονομική σταθερότητα όπως και εδώ έναντι σε παραβίαση κάθε δικαιώματος, οπότε ησυχία, παιδιά? Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι. Δηλαδή, τώρα λένε όλοι, κοιτάξτε, το πολιτικά ορθόν, οι Ταλιμπάν δηλαδή, έχουν πάρει την εξουσία. Και αφού έχουν πάρει την εξουσία, εφαρμόζουν τους νόμους. Κυριολεκτικά όμως τους εφαρμόζουν. Όχι θεωρητικά, φιλολογικά, κυριολεκτικά. Κάποιος δεν συμφωνεί, δηλαδή, ο κύριος Δαβέτας λέει αυτά που λέει. Θα βγαίνεις μόνο στον κύριο Σαχίνη, κύριε Δαβέτα. Δεν θα βγεις στα μεγάλα κανάλια. Ο άλλος λέει στη δουλειά του κάποια άλλα θέματα. Όχι, δεν θα βγει, δεν θα το πεις αυτό στη δουλειά σου, γιατί αν το πεις θα χάσεις τη δουλειά σου. Μιλάμε για μια σειρά από μέτρα τα οποία στην πράξη είναι πάρα πολύ σκληρά και δοκιμάζεται ο κόσμος, ο οποίος έχει οικογένειες και έχει παιδιά και έχει ανάγκη να ζήσει. Mm. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι δεν είναι μόνο στα λόγια. Εδώ έχουν περάσει στην πράξη. Εγώ το βλέπω και στο πανεπιστήμιο έξω, το βλέπω παντού στην καθημερινότητα στη Γαλλία. Δεν ξέρω στην Ελλάδα τι γίνεται, αλλά στη Γαλλία. Αυτό είναι πλέον, έχει περάσει σε μια μετοπική, γι' αυτό και ο κόσμος αντιδράει. Άλλος φίλος λέει: κύριε Δαβέτα, όταν όμως χτυπάμε τα νομοσχέδια, όπως είπατε, που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, και όχι εκείνους που τα φτιάχνουν και τα προωθούν, δεν είναι σαν να χτυπάμε το σαμάρι και όχι το γάιδαρο, να θεραπεύσουμε την νόσο ή να κάνουμε παρηγορητική θεραπεία με ασπιρίνες? Κοιτάξτε τι γίνεται. Σωστό το ερώτημά του. Είναι θέμα στρατηγικής. Η παλιά στρατηγική, η οποία λέει: κάνουμε επίθεση στις δυνάμεις που έχουν εξουσία και τις αλλάζουμε, μέχρι τώρα δεν απέδωσε. Με αποτέλεσμα να χτυπάμε το μεγάλο και να χάνουμε το μικρό. Εγώ αντιστρέφω τη λογική και λέω, σκεφτείτε ένα πρόβλημα μαθηματικών και έχεις μπροστά σου, δίνεις εξετάσεις και έχεις 10 προβλήματα. Υπάρχει ένα δύσκολο το οποίο σου δίνει περισσότερους βαθμούς, ας πούμε στα 10 το 6, και υπάρχουν εκεί κάποια άλλα σου δίνει το 4. Ξεκινάς από τα απλά για να τα λύσεις, έτσι ώστε ζεστός όπως είσαι και εν δυνάμει μπορείς να επηρεάσεις και να κάνεις κάτι για το πιο δύσκολο. Γιατί άμα ξεκινήσεις από το πιο δύσκολο θα χάσεις και τα εύκολα. Αυτή είναι η λογική που αναπτύσσεται τώρα. Ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα, λέει, κύριε Δαβέτα. Νομίζω ότι σε όλους τους δυτικούς τα ίδια πάνω κάτω δεν έχουμε? Στην Ολλανδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, όλοι αυτοί οι λαοί που έμαθαν σε κυβερνήσεις οι οποίες με έναν τρόπο φρόντιζαν τους πολίτες, έστω με το κράτος πρόνοιας και τη χώρα τους. Τώρα ξαφνικά είναι ανίκανες. Καταραίει όλο το σύστημα που το είχαμε ονομάσει διαφωτισμός. Και κύριε Δαβέτα, τίποτα δεν σταματάει. Ο κόσμος πλέον δεν αρκείται στην ατομική ελευθερία, θέλει και πολιτική ελευθερία. Μήπως ξεκινάνε μάχες όλη την Ευρώπη, εκλεγμένη μοναρχία εναντίον πολιτών? Σωστό αυτό που το ερώτημα. Δηλαδή, θα το πάρουμε ένα-ένα. Στο πρώτο μέρος, αυτά πράγματι γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τον α ή β τρόπο, με την ιδιαιτερότητα κάθε κράτους.
Άρα δημιουργείται μια μαζική ευρωπαϊκή αντίσταση, μια εκ των πραγμάτων ευρωπαϊκή συνείδηση. Όχι όπως συνήθελε η ευρωπαϊκή κοινότητα, προσέξτε. Όχι μέσα από κανόνες από τα πάνω, αλλά δημιουργείται μια ευρωπαϊκή συνείδηση από τα κάτω. Οι ευρωπαϊκοί λαοί συναντιόνται στο πρόβλημα, το οποίο είναι κάτι το σπουδαίο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά οι ευρωπαϊκοί λαοί που συναντιόνται στο πρόβλημα έχουν και δημαγωγούς, ε? Έχουν δημαγωγούς, αλλά σας λέω το παράδειγμα, για να μην χάσουμε και την ερώτηση, το παράδειγμα της γαλλικής κοινωνίας είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι δεν δέχεται αφεντικά. Συνεχίζουν αυτό το κίνημα να μην δέχεται αφεντικά. Μπορεί να καλούν τα συνδικάτα, αλλά όποτε, ας πούμε, στα κίτρινα γυλαίκα πήγανε η δεξιά ή η αριστερά να τα πατρονάρουν, τους έδειξαν την πόρτα. Έδιωξαν και τη Λεπέν και το Μελανσόν, τους διώξαν όλους. Φύγετε από εδώ. Δεν σας θέλουμε. Άρα δηλαδή δημιουργείται και ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στους πολιτικούς και στην πολιτική όπως δημιουργείται σήμερα. Αυτή είναι μια εξέγερση συνείδησης. Και δεν ξέρω αν είναι μοναρχία μόνο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια, ας το πούμε, γραφειοκρατική δικτατορία. Άλλος φίλος λέει, μα κύριε Δαβέτα, εδώ δεν αφήνουν εναλλακτικές. Η πολιτική πλέον θέλει ψηφιακά μέσα και κανάλια. Άρα χρήμα. Το χρήμα το δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άρα δεν αφήνουν να γεννηθούν ηγέτες. Η πολιτική είναι έρμεο της οικονομίας. Κινδυνεύουμε όλοι μη μας χαρακτηρίσουν αναθεωρητές. Για παράδειγμα, την Ελληνική Επανάσταση. Καταλαβαίνετε, λέει, που πάει ο κόσμος. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και μάλιστα έτσι όπως πάμε, δεν θα έχουμε χρήμα, διότι το χρήμα θα είναι το πλαστικό χρήμα, το οποίο θα ελέγχεται από τους τραπεζικούς κύκλους και δεν θα μπορείς να έχεις στα χέρια σου κανένα χρήμα παρά μία κάρτα αργότερα με τον καιρό, μία κάρτα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να κυρωθεί ή οτιδήποτε άλλο το σύστημα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχω πει επανειλημμένα σε εσάς, στην τεχνοζωή. Γινόμαστε, μεταβαίνουμε από φυσικές υπάρξεις σε τεχνοϋπάρξεις. Εκεί λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Εκεί είναι ένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει ή να δεχτούμε τα τεχνοδεδομένα ή να μας πετάξει έξω το σύστημα. Εδώ χρειάζεται μια στρατηγική. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Βλέπετε εδώ, ανάψατε φωτιά στις συζητήσεις. Δεν πειράζει, καλά κάνουμε. Το θέμα είναι, λέει κύριε Δαβέτα, πως πλέον ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο ακόμη και να αυτολογοκρίνεται με βάση την πολιτική ορθότητα για να επιβιώσει που επιβάλλεται από την εξουσία. Και θυμίζω το παράδειγμα που εσείς είχατε αναφέρει με τους φοιτητές σας και το ζήτημα των φύλων. Άρα εδώ είμαστε σε ένα μαζικό παραξισμό. Σχιζοφρένεια, λέει. Ναι, αλλά αυτή η σχιζοφρένεια ευτυχώς έχει αντιδράσεις. Οι γαλλικές απεργίες, σωστή η παρατήρηση που έκανε ο φίλος, αλλά αντιδρώ, αυτή η σχιζοφρένεια οδηγεί σε αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις, οι τόσο μαζικές, τις οποίες δεν είχαμε ποτέ στη Γαλλία παρά μόνο την εποχή του Σιράκ. Ποτέ δεν υπήρχαν τόσο μαζικές στη Γαλλία. Είναι η αφετηρία μιας νέας πολιτικής συνείδησης, αυτό που ονομάζω συνείδηση της εξέγερσης. Όχι με τον παλιό τρόπο. Υπάρχει μια νέα μορφή εξέγερσης, η οποία έχει να κάνει με πολλά θέματα. Με τη σύγκρουση φύσης και τεχνολογίας, με τη σύγκρουση πολιτικά ορθών και παραδόσεων, με τη σύγκρουση ιστορίας και εξαφάνιση της ιστορίας, με τη σύγκρουση ανθρώπου και μετανθρώπου, όλα αυτά πλέον γίνονται βιωματικά, όχι θεωρητικά. Προσέξτε, μπορεί να κάποιοι να τους αρέσει να κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις, αλλά έχουν ξεπεραστεί οι θεωρίες. Ο κόσμος έχει βγει στο πεζοδρόμιο στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία. Αυτή η διαφορά φάσης στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη του κυρίου Δαβέτα, πού οφείλεται? Σε πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος οφείλεται στη δομή της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία είναι δομημένη πάνω στην οικογένεια. Και η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά και τα φροντίζουν με την έννοια, πρόσεξε αγόρι μου, η ίδια η μητέρα και θα σου πει και ο πατέρας, αλλά είναι μάνα, όχι μην βγεις έξω αγόρι μου, εντάξει πες τη γνώμη σου, αλλά μην βγεις έξω, μη σε χτυπήσουν, μην πάθεις κάτι, μη τότε μη τάλλο. Αυτό περνάει μια, αν θέλετε, ανασταλτικότητα και μια μορφή ενοχής ως προς την ευχαρίστηση της πολιτικής συνείδησης. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία ελέγχεται οικονομικά. Είναι πολύ φτωχή η κοινωνία. Έχουν φτωχοποιήσει τους πάντες εδώ πέρα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να το σκέφτεται και να λέει, κι αν μου συμβεί κάτι εμένα. Προτιμούν λοιπόν να στηριχθούν στη λογική της οικογένειας, η οποία λέει, θα δουλέψουμε λίγο τη γη,
Θα μας δώσει λίγο ελιές ο θείος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και όλοι μαζί θα τα βγάλουμε λίγο πέρα. Μέχρι πότε δεν ξέρω όμως. Θα δουλέψουμε λίγο τη γη, μου φαίνεται όνειρο θερινής νυχτός. 14 ευρώ το κιλό έχει πάει η φέτα. Οι αγρότες είναι στο πόδι και οι κτηνοτρόφοι. Όχι, δεν λέω για τους αγρότες, εκεί μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα. Μιλάω για, σε επίπεδο ας πούμε προσωπικών επιλογών. Κάποιοι προτιμούν να πάνε να κάτσουν στην επαρχία και να παράγουν οι ίδιοι τα προϊόντα. Είναι μια τάση αυτή η οποία υπάρχει στην Ευρώπη. Φεύγουν από τη Γαλλία και πάνε στην γαλλική επαρχία. Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχουμε φτάσει στο 2023 να μιλάμε για τα αυτονόητα, τα οποία όμως σιγά σιγά κάτι σαν πλήση εγκεφάλου περνάνε στον κόσμο. Προσέξτε εδώ μήνυμα. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας, πες στον κύριο Δαβέτα ότι μάλλον οι Γάλλοι είναι καλοπερασάκηδες. Σύνταξη στα 62 και 35 ώρο, δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Τι λέρε φίλε, ξεχάσαμε το 8 ώρες δουλειά, ε? Μισό λεπτό. 8 ώρες ψυχαγωγία, 8 ώρες ανάπαυση. Τα ξεχάσαμε αυτά. Πάνε αυτά. Τώρα είναι πολυτέλεια η σύνταξη στα 62 και 35 ώρα. Ακούτε εδώ, κύριε Δαβέτα. Το ακούω και απαντάω αμέσως ότι οι Γάλλοι, και γι' αυτό ξαναλέω στους Γάλλους, βάζουν το θέμα της ευζοίας. Λέει, δεν κατάλαβα. Όταν δουλεύω εγώ από τα 18 μου μέχρι τα 62 και δουλεύω και σκληρά, τυπικά, δεν έχω το δικαίωμα από τα 62 μου, τα όσα χρόνια μου δώσει ακόμη ο Θεός, η ζωή, να τα ζήσω όταν έχω κάνει και οικογένεια, είτε με τα παιδιά μου, είτε με τα εγγόνια μου, δεν ξέρω εγώ τι, και να ζήσω, να έχω μια ποιοτική ζωή. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πράγματα στη ζωή τα οποία δεν είναι μόνο η εργασία. Μα κάπως έτσι κάει και ο εγκέφαλος με το 8ωρο που λέγανε οι παλιότεροι και το ξεπετάξαμε άρον-άρον όλοι μας. Κάπως έτσι είναι, αλλά ξαναλέω, υπάρχει ο πολιτισμός που θέλουμε να πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, να δούμε ένα φιλμ, να κάνουμε ένα ταξίδι, να βγούμε με κάποιους φίλους. Αυτά τι είναι, τα ξεχάσαμε αυτά? Λέει εδώ άλλος φίλος, μπράβο στον κύριο Δαβέτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ιωσαφάτ, λέει ο Μακαρέτης, είχε κάνει διατριβή πάνω στην παθογένεια της ελληνικής οικογένειας που διαπλάθη, μου γράφει εδώ, τους αυριανούς σε εισαγωγικά νοικοκυρέους. Έτσι είναι. Δίκιο έχει ο ακροατής μας. Και πολύ σωστά τα είχε πει ο Ιωσαφάτ. Πάρα πολύ σωστά. Κύριε Δαβέτα, παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι όλοι οι λαοί της Ευρώπης με τον ένα ή τον άλλον τρόπο αρχίζουν να ανοιχνεύουν ότι κάτι δεν πάει καλά και κάτι πρέπει να κάνουν. Από την άλλη όμως, όπως εσείς μας έχετε πει, η τεχνολογική έκρηξη και οι ρυθμοί της είναι τέτοιοι, χωρίς τεχνοφοβία. Δεν λέει κανείς να είναι τεχνοφοβικός. Ναι, ναι. Έτσι. Όμως είναι τέτοιοι που οι έχοντες και κατέχοντες τελικά αυτή την τεχνολογική έκρηξη δεν καθοδηγούν και τις ίδιες κοινωνίες προς τα εκεί που θέλουν. Εδώ έχουμε το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη στην τεχνολογία, πρέπει να τη χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, διότι έτσι είναι κάποιες ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως, δεν πρέπει να μπει στη λογική του ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσω της τεχνολογίας. Δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη μνήμη. Τι εννοώ? Παράδειγμα, πας στη δουλειά σου, έχεις την τεχνολογία, θα τη χρησιμοποιήσεις γιατί όταν είσαι μακριά πρέπει να κάνεις μαθήματα. Θες όμως να βγεις και να βγεις με κάποιους φίλους. Θες να γνωρίζεις ρε παιδί μου, ερωτικά, να σε τον έρωτα. Είναι ανάγκη να πας μέσα από τα site τα τεχνολογικά για να γνωρίσεις κάποιον που μπορεί να μην βγεις, να μην είναι και αυτός που θέλεις. Παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο συμβαίνει στην νεολαία σήμερα και το συζητάω με τους φοιτητές μου. Φτιάξτε παρέες. Βγαίνετε έξω με παρέες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για τα επαγγελματικά, στα προσωπικά, λειτουργήστε με βάση τις φυσικές χαρές τις οποίες σας έχει δώσει η βιολογία. Mm-hmm. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι ανάγκη να διαβάσετε ένα βιβλίο μόνο μέσα από το e-book. Πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και αγόρασε ένα βιβλίο. Είναι ανάγκη να δεις ένα φιλμ κατεβάζοντας μόνο ένα φιλμ, παραγγέλνοντας πίτσα και τρώγοντας cookies ή hamburger. Πήγαινε στον κινηματογράφο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μια φορά σε ένα κινηματογράφο. Πάμε στον κινηματογράφο γιατί είναι άλλη η αίσθηση του κινηματογράφου όταν δημιουργήθηκε. Και άλλο η αίσθηση να κατεβάζουμε φιλμ το οποίο μας καρφώνει στον καναπέ και έχει αλλάξει όλη μας τη ζωή μέσα από την «η ζωή». «Η ζωή» έχουμε φτιάξει, το «η» το με έψιλο λατινικό. Λέει εδώ φίλος ο Νίκος, να πούμε λέει στον ακροατή τον Κώστα ότι ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον Καναδά, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και αλλού,
μιλάνε ήδη για τα πλεονεκτήματα της τετραήμερης εργασίας και την νομοθέτησή της. Να λέμε και τα καλά που γίνονται, λέει, έξω, αλλά να μην διαμαρτύρεται για τους Γάλλους. Σωστό είναι αυτό που έχουν βάλει ζητήματα. Δεν έχουν ακόμη περάσει, αλλά έχουν μπει ζητήματα. Ζητήματα μέχρι να γίνει και κυλιόμενη εργασία, χωρίς να υπάρξει απώλεια μισθών. Άλλος, δηλαδή, ναι, να υπάρχει τετραήμερο, μια φορά ο ένας, τετραήμερο την άλλη, γίνουν τέτοια ζητήματα για να υπάρχει περισσότερος χρόνος. Δεν έχουν ακόμη κατοχυρωθεί, αλλά μπαίνουν στο τραπέζι. Άλλος φίλος λέει, κύριε Δαβέτα, εδώ πια με την έκρηξη τεχνολογίας της ρομποτικής μιλάμε για κατάργηση της ίδιας εργασίας. Τι συζητάμε τώρα, λέει. Ναι, μιλάμε για κατάργηση της ίδιας εργασίας, αλλά υπάρχει μια άλλη μορφή εργασίας. Δηλαδή, καταργούμε την παλιά εργασία, αλλά μπαίνουμε πια στην λεγόμενη ρομποτική εργασία. Δηλαδή, τώρα οι νέες τάξεις της εργασίας που δημιουργούνται είναι γύρω από την τεχνολογία. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως να συνεχίσουμε να διατηρούμε ζωντανή την ανθρώπινη μνήμη. Εγώ δεν λέω παράδειγμα να μην είμαστε ανοιχτοί στις νέες ρομποτικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν σε πολλά πράγματα. Μπορείς όμως να έχεις και την εξέλιξη και να έχεις και από δίπλα μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Στο χέρι μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήρθε να μας πιάνουμε το ζόρι και να μας πούνε ζήστε μόνο μέσα από την ζωή. Λέει εδώ άλλος φίλος, κύριε Δαβέτα, τι συζητάμε τώρα? Εδώ καταλύεται ο δημόσιος χώρος. Προσέξτε, λέει, ο δημόσιος χώρος, όχι ο κρατικός της κάθε εξουσίας. Άρα πρακτικά, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, δημόσια επιστήμη, δημόσιες υποδομές. Θα υπάρχουν μόνο εταιρείες και αυτές θα είναι η νέα πατρίδα μας. Έτσι είναι και οδηγείται, μάλιστα θα έλεγα, εγώ θα το πίνω κάποιο παραπέρα. Μιλάμε πλέον ότι η ζωή του ανθρώπου θα είναι και η πατρίδα και όλα αυτά θα είναι η τεχνολογία. Αλλά ξαναλέω, δεν μας εμποδίζει τίποτα από το να μπορέσουμε να κάνουμε στη μία να είναι η τεχνολογία και στην άλλη στην καθημερινότητά μας να μπορούμε να έχουμε ένα δικό μας ανθρώπινο οργανόγραμμα. Σας το λέω αυτό γιατί υπάρχει παράδειγμα, το βλέπω στο πανεπιστήμιο. Οπότε έχω πει στους φοιτητές μου, πάμε έξω όλοι μαζί να φάμε κάτι, έρχονται όλοι. Κάποιοι άλλοι καθηγητές δεν το κάνουν. Προτιμούν να τους βλέπουν από εξ αποστάσεως. Εγώ, επειδή έχω μια άλλη, ας το πούμε, αντίληψη των πραγμάτων, το λέω στους φοιτητές. Και με το που τους το λέω, έρχονται όλοι. Ξαναλέω, όλοι. Δεν υπάρχει ένας φοιτητής που δεν με ακολουθεί. Πάμε, Έγερ, πάμε να φάμε. Και πάμε και βόλτα στο Σικουάνα μετά. Είμαστε 100 άτομα μαζεμένοι. Γιατί έρχονται αυτά τα παιδιά της νέας γενιάς, τα οποία είναι κυριολεκτικά γεννημένα μέσα στον τεχνολογικό κόσμο? Γιατί κάποιος τους ξυπνάει αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο είναι σε λίθαργο. Θέλω, κλείνοντας, να σας ρωτήσω, άρα κατά τη γνώμη σας, τι προλέγουν αυτές οι μαζικές λαϊκές κινητοποίησεις στη Γαλλία? Προλέγουν δύο πράγματα. Πρώτον, το μήνυμα να φτάσει στα ψηλά κλιμάκια, ότι κύριοι, ναι μεν γνωρίζετε ότι θα υπάρχει ένταση, αλλά η ένταση θα σας κάνει να μην μπορεί να πάρετε καμία απόφαση. Θα είμαστε συνέχεια στα πόδια. Δεν θα μπορεί ο Μακρόν να πάρει καμία απόφαση. Ή οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες να ακολουθεί αυτή η πορεία. Και το δεύτερο, αν ο Μακρόν θελήσει να διώξει από πάνω του το πρόβλημα και το στίγμα του ενός προέδρου, ο οποίος στη δεύτερη τετραετία ήταν ο προέδρος της ακινησίας, δεν έκανε τίποτα, δεν πέρασε τίποτα, τότε μπορεί πονηρά να φτάσουμε στις εκλογές, στις βουλευτικές. Αυτό να μιλάω σε επίπεδο πρακτικό πολιτικής. Στις βουλευτικές εκλογές. Οπότε εκεί θα βρεθούν οι Γάλλοι και μοιραία και οι άλλοι Ευρωπαίοι που θα παρακολουθούν απέναντι στο δίλημα. Λεπέν, η οποία εκφράζει ακόμη το ζωντανό, ας το πούμε, τη ζωντανή εθνική παράδοση με σύγχρονα πράγματα, ή κράτος, εγώ κάνω διάκριση, έθνος και κράτος, ή κράτος παγκοσμιοποιημένο, όπως το φέρνει ο Μακρόν κτλ. Δηλαδή ο Μακρόν κάνει μια κίνηση ματ για να βγάλει από πάνω την ευθύνη, αν φτάσει εκεί, και να πει κύριε αποφασίστε. Αφού με πρίζετε και δεν μπορώ να βγάλω ένα νομοσχέδιο και μου στη συνέχεια στους δρόμους και δεν λειτουργεί τίποτα στη Γαλλία και δεν παράγει πλέον η Γαλλία, έχει ένα τεράστιο χρέος οικονομικό η Γαλλία και μείωση της παραγωγής σε κάποια θέματα βασικά. Ορίστε, βγάλετε αυτό που θέλετε. Θέλετε τη Λεπέν, βγάλετε τη Λεπέν. Αλλά μην μου φωνάζετε αν μετά οι συντάξεις δεν πάνε καλά. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, τρομοκρατική ενοχική ψυχολογία πολιτική από τη μεριά του Μακρόν προς τους ψηφοφόρους. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει. Αν δηλαδή το τολμήσει, θα είναι για να φέρει μπροστά
μια ακόμη μεγαλύτερη όξυνση στο πρόβλημα αυτό που υπάρχει, το πρόβλημα ταυτότητας, πολιτισμού και κοινωνικής κατάστασης στη Γαλλία και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Και τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Κοσμά, το βρίσκω όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μήπως τελικά, κύριε Δαβέτα, αυτό που παρακολουθούμε με επίκεντρο όχι μόνο τη Γαλλία αλλά όλο τον ευρωπαϊκό χώρο είναι τα απόνερα μιας τεκτονικής σύγκρουσης γεωπολιτικής, γεωπολιτιστικής, όπως έχετε πει, μεταξύ Δύσης Ευρασίας, όπου τα σπασμένα, ο πρώτος που τα πληρώνει είναι ο γυρασμένος σε ιδέες ευρωπαϊκός χορός? Τον ευχαριστώ, γιατί έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέει. Πάμε να φτιάξουμε δύο κόσμους. Οι παλιοί κόσμοι ήταν Ανατολή και Δύση. Τώρα στην Ανατολή θα το ονομάζουμε Ευρασία. Όσο, δεν είπαμε για το Ουκρανικό βέβαια, αλλά μπορώ να το αναφέρω στα γρήγορα. Όσο το Ουκρανικό φέρνει τους Ρώσους πολύ κοντά στις άλλες ασιατικές χώρες, Κίνα κτλ, κτλ, δημιουργείται ένας τέτοιος άξονας. Και από την άλλη μεριά έχουμε το δυτικό άξονα, με μια Αμερική ενισχυμένη, κυριαρχούσα, και μια Ευρώπη αδύναμη, η οποία έχει ανάγκη μέσα από αυτές τις συγκρούσεις τις μαζικές να βγάλει νέες ιδέες. Και θα ήθελα επίσης πάνω σε αυτό να πω κάτι για το Ουκρανικό. Ενώ μέχρι τώρα όλη η γραμμή ήταν στα άκρα εναντίον του Πούτιν, για πρώτη φορά ακούγεται εδώ και τρεις μέρες στη γαλλική τηλεόραση από σοβαρούς ανθρώπους όπως ο Άρνο Κλάσφελντ. Ο Άρνο Κλάσφελντ, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας πολύ γνωστός δικηγόρος. Ο δικηγόρος των δύο Κλάσφελντ, οι οποίοι ήταν ιδιώκτες των Ναζί, αυτών των δύο της εβραϊκής οικογένειας, η οποία είχε κυνηγήσει όλους τους Ναζί όπου τους έβρισκε, στην Νότια Λατινική Αμερική κτλ., και τους συνελάμβανε και τους έφερνε πίσω να δικαστούν. Είναι ο γιος τους, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος, ο οποίος βγήκε, όπως και ο εγγονός του στρατηγού Ντεγκόλ, ανοιχτά στην τηλεόραση και σοκαρίζοντας βέβαια όλους αυτούς τους πολεμοχαρείς και λέγοντας μήπως είναι λίγο βλακή αυτή η τακτική η οποία απειλεί με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μήπως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουν επώδυνες παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, κάπου μια μικρή απώλεια και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί το μεγαλύτερο αγαθό είναι η ειρήνη. Και δεν είπε κανένας τσιχ, σας μιλάω στο πάνελ, όταν μίλησε ο κύριος Κράσφελντ. Θέλω... Ούτε ένα τσιχ δεν ακούστηκε. Αυτό δείχνει μια νέα τάση η οποία αρχίζει να αναπτύσσεται και η οποία συνάδει με όλες αυτές τις αντιδράσεις, οι οποίες αντιδράσεις εύχομαι να γίνει η πηγή μιας νέας Ευρώπης, νέων ευρωπαϊκών ιδεών, οι οποίοι θα αποτινάξουν τη σκουριασμένη Ευρώπη, αλλά δεν θα ξεχάσουν αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή ιστορία, ευρωπαϊκό πολιτισμό και ευρωπαϊκή συνείδηση. Γιατί μόνο έτσι δυναμικά θα μπει στην παγκοσμιοποίηση με οποιαδήποτε μορφή η Ευρώπη. Ενωμένη γύρω από την ταυτότητά της, την ιστορία της και την νέα της ζωντάνια. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα. Λέει ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο. Πέστε στον κύριο Δαβέτα να σχολιάσει τη συνέντευξη της κυρίας Μελόνι, στην οποία επικρίνει τον Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, για την εκμετάλλευση της Μπουρκίνα Φάσο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Γαλλίας. Ουσιαστικά η Μελόνι είπε ότι ο Μακρόν δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην Ιταλία για το μεταναστευτικό, ενώ οι πολιτικές του καταστρέφουν την Αφρική και αποτελούν αιτία για το μεταναστευτικό. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα, να πω εγώ στο φίλο του Βαγγέλη. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Την άλλη μισή δεν την είπε η κυρία Μελόνι. Μια χαρά πήγε και υπέγραψε συμφωνίες ενεργειακές με τη Λιβύη η κυρία Μελόνι για να την εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, πέστε μας εδώ. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι έχει βάση αυτό το οποίο είπε. Προφανώς και έχει βάση. Και αυτό που είπατε και εσείς βέβαια. Ναι, τα ίδια κάνει και η Ιταλία όμως. Εδώ πέρα είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης είναι. Αφού το κάνεις, θα το κάνω κι εγώ. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Όποιος... Ναι, αλλά η γαλλική παράδοση στην Αφρική. Η ναι, παράδοση της εκμετάλλευσης στην Αφρική είναι τεράστια. Και της Ιταλικής στην Κυριναϊκή. Σπύρος, σε σχέση με την τεχνολογία, κύριε Δαβέτα, υπάρχει η τάση, η εκπαιδευτική διαδικασία να επικεντρώνεται πια στις δεξιότητες με την αιτιολογία πως η γνώση είναι πάντοτε διαθέσιμη δια της τεχνολογίας, οδηγώντας όμως έτσι την ανθρώπινη μνήμη σε απίσχυναση. Ναι, okay, υπάρχει αυτή η σταδιακή, αν το πούμε, αλλαγή της πορείας, αλλά κανείς δεν σε υποχρεώνει. Σε αυτό ακριβώς είναι η άποψή μου και δεν είναι καθόλου ουτοπικό που θα πω. Εδώ ακριβώς απέναντι σε αυτή την τάση τεχνολογίας που πολύ σωστά αναφέρθηκε, υπάρχει η αντίσταση. Η στάση, η αντίσταση. Ποια είναι? Ο πολιτισμός, η καλλιέργεια. Είναι ο πολιτισμός που πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να αυξήσει την προσωπική και τη συλλογική συνείδηση των αυτών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ο Περικλής λέει, κύριε Δαβέτα, διαφωνώ. Εδώ καταργούνται ολόκληρα επαγγέλματα. Αυτά δεν μας λέει ο Χαράρη, ότι θα περισσεύουμε σε λίγο στην ανθρωπότητα?
Ναι, αλλά δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει. Καταργούνται νέα επαγγέλματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε και μια αναπροσαρμογή επαγγελμάτων, χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί των παλιών επαγγελμάτων θα είναι στην άκρη. Θα πρέπει και αυτοί να ενσωματωθούν στα νέα επαγγέλματα. Μην ξεχνάτε τι συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε που ήταν ο Ναπολέον ο Τρίτος, τότε που είχαμε τη λεγόμενη Belle Époque. Ξαφνικά βγήκαν νέα επαγγέλματα, τα οποία αποδυνάμωναν τα παλιά. Οπότε τι έγινε στη γαλλική κοινωνία και στην Ευρώπη γενικά, ήταν ο Ναπολέον το Τρίτο και η Ευγενία. Τότε που έγινε ο νέος κώδικας των επαγγελμάτων. Τα παλιά επαγγέλματα δόθηκε η δυνατότητα μέσα από τις κοινωνικές αλλαγές να ενσωματωθούν με τον Α ή Β τρόπο στα νέα επαγγέλματα. Άρα μπορούμε να έχουμε μια προσπάθεια γέφυρας ανάμεσα στα παλιά και στα νέα επαγγέλματα. Θα κλείσω με και κλείνω. Γιατί η τεχνολογία είναι και μια μορφή εξέλιξης. Μας έχει βοηθήσει. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τεχνολογία. Δεν θα γυρίσουμε στα βουνά. Δεν γίνεται αυτό. Θα κλείσω με το ερώτημα της Κάρμεν. Δεν έχει άλλα ερωτήματα. Μια ερώτηση η οποία είναι γενική και με αυτή θα βάλετε και επίλογο, κύριε Δαβέτα, σήμερα. Ναι. Στα εξαιρετικά ερωτήματα και τα πολλά των ακροατών. Λέει εδώ η φίλη μου η Κάρμεν. Γιατί κατά τη γνώμη του κυρίου Δαβέτα τελικά οι αγώνες των λαών δεν τελεσφορούν? Δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί πάντοτε το συγκεκριμένο όραμα. Δηλαδή, όταν βάζουμε όραμα ελευθερία, δημοκρατία, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αντίληψη αυτού του οράματος. Ο καθένας μπορεί να έχει την αντίληψη της δημοκρατίας. Όταν, παράδειγμα, ο Ρουσό, αυτός που ήταν στο διαφωτισμό, αλλά αμφισβήτησε το διαφωτισμό, έφτασε σημείο να πει ότι ο στόχος, το όραμα είναι η αυτονομία του πολίτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο θα καταργηθούν ακόμη και τα επαγγέλματα και οτιδήποτε άλλο, γιατί έβαλε σχέση πολίτης και φύσης και τα λοιπά. Ένα ομοιωρικό πράγμα, αλλά αυτό τότε σημαίνει ότι υπήρχε αυτό το όραμα. Αν ακούσετε τους άλλους που μιλάνε για το όραμα της δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο, έχουν ένα άλλο όραμα. Άρα το όραμα περισσότερο διέπεται από ένα αίσθημα ελευθερίας και αντίδρασης στην καταπίεση. Και αυτό ναι μεν είναι μια κινητήριος δύναμη εναντίον όλων αυτών που καταπιέζουν τον κόσμο, αλλά δεν καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, έτσι όπως ζούμε τώρα. Η βασική δημοκρατία είναι η αυτονομία.